ζήτησε ο συνδικαλιστικός εκπρόσωπος που μίλησε έτσι καθαρά και σταράτα ότι εκρεμεί μια νομοθετική κίνηση από εσά. Η οποία καθυστερεί. Είναι αλήθεια. Έχει, έχει γίνει και ραντεβού και με τον Γενικό Γραμματέα και πριν από μερικέ μέρε σε μια εκδήλωση που ήταν ίδια Υπουργό στη Θεσσαλονίκη, Επιτροπή mm -hmm. Αγώνα από το συγκεκριμένο κλάδο, επισκέφτηκε την εκδήλωση, πήρε το λόγο, συνομίλησε με τον Υπουργό. Ε, πιθανότητα και πριν τα Χριστούγεννα θα έχει ολοκληρωθεί η εγκύκλιο που αφορά, όπω πολύ σωστά είπε, ζητήματα υγεία και ασφάλεια. Το τονίζω αυτό ότι δεν σχετίζεται με το, ε, με το υπόλοιπο κομμάτι. Και... Το, το, το συγκεκριμένο που παρακολουθήσαμε εδώ πλέον είναι καθαρά στη σφαίρα του ποινικού. Δηλαδή, είναι, βλέπουμε έναν εργοδότη ο οποίο τον βρήκε εκτό, τον, τον ξυλοκόπησε κτλ. Επιτρέψτε μου εδώ να πω το εξή όμω. Επειδή παίρνουμε τα σήματα και προσπαθούμε να κινηθούμε πάνω σε αυτά τα σήματα, δύο σημαντικέ παρεμβάσει που έχουμε κάνει. Να το πω σκληρά: υπάρχουν εργοδότε που πρέπει να φύγουν εκτό αγορά. Δεν, δεν, ούτε πρέπει, ούτε μπορούν mm. να έχουν άδεια να λειτουργούν κτλ. Ένα πράγμα που έχουμε κάνει είναι ότι έχει στηθεί ένα point system πλέον, όπου επιχειρήσει που αθρίζουν παραβιάσει συνεχόμενη εργατική νομοθεσία ξεκινά με προσωρινή αναστολή λειτουργία, mm. που μπορεί να ξεκινάει από τρει μέρε, οι τρει μέρε να γίνουν πέντε μέρε, μέχρι την οριστική. Ε, Απόσυρση τη άδεια τη συγκεκριμένη mm -hmm. επιχείρηση. Και αυτό ήταν ακριβώ ένα μήνυμα που μα ήρθε από την αγορά γιατί βλέπαμε ότι πολλοί εργοδότε παραβιάζαν σε τόσο μεγάλο βαθμό την εργατική νομοθεσία που λέγανε ότι προτιμά να πληρώνω το πρόστιμο παρά να σα βάλω ναι. κανονικά του μισθού ή τι υπερορίε και παηλέοντα. Mm -hmm. Το δεύτερο στοιχείο είναι το πρόστιμο για την αδίλωτη εργασία γιατί άκουσα από το ρεπορτάζ του ότι ο συγκεκριμένο διανομέα τον πρώτο 1,5 μήνα δούλευε αδήλωτο μάλιστα. Πλέον. Όποιο εργαζόμενος βρεθεί να δουλεύει αδήλωτο, αυτομάτως παίρνει τρει μήνες ένσημα. Αυτομάτως. Και από εκεί και πέρα, mm. αν ο εργοδότης θέλει να πληρώσει λιγότερο πρόστιμο από τα 10 χιλιάρικα που είναι το πρόστιμο, ε, η, η, η αρχή ας πούμε του πρόστιμου, θα πρέπει να προσλάβει. Τον συγκεκριμένο εργαζόμενο. Τι έχουμε κάνει με αυτόν τον τρόπο και δίνουμε ένα κίνητρο στους εργαζόμενους να καταγγείλουν, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό mm -hmm. να σπάσεις τον φόβο και να ξέρεις ότι έχει και ένα όφελο. Γιατί μέχρι πριν από μερικούς μήνες υπήρχε το πρόσωμα το 1500, αλλά μετά δεν υπήρχε καμία υποχρέωση του εργοδότη να προσλάβει τον εργαζόμενο Σαφές. ή να, να προχωρήσει σε καταβολή ενσύμων. Σήμερα mm -hmm. κάθε εργαζόμενος που καταγγέλει και βρίσκεται να είναι αδήλωτο, αυτομάτω παίρνει τρει μήνε ένσημα, δηλαδή τα χρωστά ο εργοδότη, δεν μπορεί να τα αποφύγει και μετά mm -hmm. Αν θέλει ο εργοδότη να πληρώσει μικρότερο πρόστιμο, πρέπει να προχωρήσει. Να σε ρωτήσω τώρα από την εμπειρία που υπάρχει πια στο Υπουργείο. Πιστεύετε ότι αυτό είναι θέμα κόστου ή και μια αντίληψη κάποιων εργοδοτών να μην είναι εντάξει απέναντι στι υποχρεώσει του εργαζόμενου, ε, νομίζω... διότι πέσανε, δεν πέσανε εργοδοτικέ φορέ. Νομίζω ότι είναι, είναι, έχετε δίκιο. Είναι, είναι ζήτημα αντίληψη. Και είναι ζήτημα αντίληψη γιατί μέσα στα χρόνια τη κρίση, από την αρχή, ε, δημιουργήθηκε ένα πλαίσιο τόσο ελαστικοποιημένο που διαμόρφωσε μια καινούργια κουλτούρα. Γιατί αντιλήψει mm. διαμορφώνονται μέσα από τι πρακτικέ. Όταν είχε ένα πλαίσιο που έχουν καταρριφθεί συλλογικέ συμβάσει, έχουν Διαλυθεί η μισθή, έχουν διαλυθεί οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Mm -hmm. Γιατί μην το ξεχνάμε αυτό, ότι η επιθεώρηση εργασία ήταν μια, μια μονάδα η οποία λειτουργούσε χωρί τμήμα νομική στήριξη. Mm -hmm. Καταργήθηκε με το οργανόγραμμα του 2014 του mm -hmm. επί Υπουργεία του κ. Βρούτσι. Να σα δώσω ένα απλό παράδειγμα. Ε, μου έχει διηγηθεί ένα επιθεωρητή στην ιστορία που σε έναν έλεγχο σε βιομηχανική περιοχή στο Βόλο, τον επιθεωρητή εργασία τον λούσανε με βενζίνη και τον, του είπαν ότι αν προχωρήσει το πρόστιμο, αν προχωρήσει την ποινή θα σε κάψουμε ζωντανό εδώ. Αυτοί οι άνθρωποι, αυτό ο συγκεκριμένο επιθεωρητή αντιμετώπισε τον εργοδότη ω ιδιώτη με ιδιώτη, γιατί δεν υπήρχε νομοθετικό πλαίσιο προστασία των επιθεωρητών. Πλέον σήμερα υπάρχει αυτό το νομοθετικό πλαίσιο που δεν αφήνει και τον επιθεωρητή απέναντι στον κάθε εργοδότη που μπορεί να έχει βγάλει όπλο, μπορεί να έχουν κυνηγήσει επιθεωρητέ με σκυλιά ή μπορεί το πιο ακραίο παράδειγμα που έχω ακούσει μέχρι σήμερα τον επιθεωρητή που τον είχαν ελούσει με βενζίνη. Άρα. Ε, κατά τη γνώμη μου, η, η συνειδητή πολιτική που, ασκο, που ασκήθηκε το 10 με 14 ότι το εργατικό κόστο είναι πρόβλημα για τη χώρα. Αφού είναι πρόβλημα το εργατικό κόστο, υπάρχουν και κάποιοι που το πηγαίνουν ακόμα πιο ριζοσπαστικά, mm -hmm. όπω ο συγκεκριμένο εργοδότη, <σχεδιά> που πλέον πηγαίνε, <σχεδιά> το πηγαίνουν στην, στην επικράτεια του ποινικού mm -hmm. κομματιού. Ε, αυτό το οποίο από τη δικιά μα μεριά είναι καθαρό ότι και ενισχύουμε του ελεγκτικού μηχανισμού και ενισχύουμε το, θε, το θεσμικό πλαίσιο για να μπορέσουμε να αντιστρέψουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε συνολικά αυτή την κατάσταση. Ειδικά σε ευάλωτε ε, ομάδε εργαζομένων, όπω είναι η εστία στην προκειμένη περίπτωση, το delivery που λέμε δηλαδή, που είναι ένα ζήτημα για μένα και σε θέματα ασφάλεια και σε θέματα υγιεινή και σε θέματα που έχουν έρθει και στα αυτιά μου, έχουν έρθει και σίγουρα και στα αυτιά σα, ότι ακόμα και στα δώρα, όπω κατήγγειλε ο συγκεκριμένο εργαζόμενο, του βάζουν τα δώρα και πάνε στα ATM και τα παίρνουν πίσω. Είναι και ένα ερώτημα βεβαίω πώ το ελέγχει αυτό το πράγμα τώρα. Μόνο, μόνο μέσα από την καταγγελία. Αλλά όταν... Ωραία. Ε, επειδή με, είμαστε στην, στην ευχάριστη θέση, μερικέ φορέ το κρίσιμο είναι να πα από το 0 στο 1. Αν κάπου υπάρξει ένα παράδειγμα ναι, ναι, ναι. και σπάσει, τότε ανοίγει ένα δρόμο. Πέρσι, μέσα από δύο καταγγελίε που κάνανε εργαζόμενοι, μια καταγγελία στη Λάρισα που ήταν πάλι σε, σε εταιρεία εστίαση. Ότι του εκβίασε ότι ή θα μου φέρετε τα δώρα ή θα σα απολύσω και έγινε καταγγελία από του εργαζόμενου και έγινε αμέσω έλεγχο τη επιθεώρηση ο συγκεκριμένο εργοδότη και επαναπροσέλαβε του εργαζόμενου και πλήρωσε κανονικά τα δώρα. Και η δεύτερη καταγγελία που είχε γίνει στο ναύπλιο που ήρθε εργαζόμενος, εργαζόμενο, είπε Ο εργοδότη μου ζητάει πίσω τα δώρα, έγινε αμέσω συνεννόηση τη επιθεώρηση εργασία με την εισαγγελία και την αστυνομία, ο εργοδότη πήρε προσημειωμένα χρήματα και. Αμέσω μετά από λίγε ώρε ακολούθησε το δρόμο. Είναι σωστά είναι αυτά και... και πολύ σωστά, γίνονται αυτά. Όμω όταν φτάσουμε στο επίπεδο ο εργαζόμενο να καταγγείλει ειδικά σε μικρέ περιοχέ, στο ναύτι και στο σημαίνει ότι αυτό μπαίνει και σε μια blacklist να μην βρει δουλειά να αλλάξει πόλη. Διότι... Α, αυτή, αυτή είναι η μία όψη του νομίσματο. Η, η, η άλλη όψη του νομίσματο είναι ότι όσο περισσότερο προχωράνε αυτέ οι διαδικασίε και οι έλεγχοι και οι σοβαροί επιχειρηματίε mm. σταματάνε να ανταγωνίζονται άλλου που δίπλα του είναι απαταιώνε. Εγώ θα, δηλαδή θα λέγαμε ότι. Επιχειρηματικός... και στου πολίτε ακόμα, ειδικά σε αυτού του χώρου εργασία. Εγώ ε, ε, πήρα πολλά μηνύματα. Στην στιγμή βγάζαμε το ρεπορτάζ για τον delivery και έλεγε τουλάχιστον το πιο απλό πράγμα το οποίο είναι και ήπιο, ήπιο χωρί να βγει στο δρόμο, είναι. σταματά. Να επικοινωνεί με αυτό το κατάστημα, δηλαδή να σου πεί εξωτερικά. Προφανώ. Απλά θέλω να το πω αυτό γιατί τα τρία τελευταία χρόνια υλοποιούμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα κατά τη αδείλωτη εργασία. Και οι εργοδοτικοί φορεί, μια σειρά από του φορεί όπω η ΕΣΕ ή η ΓΕΣΕΒΕ έχουν πραγματικά βοηθήσει σε αυτό το πλαίσιο γιατί και οι ίδιοι. Ζητάνε να καθαρίσει η αγορά από αυτού που δεν σέβονται του κανόνε. Mm -hmm. Γιατί όταν ένα εργοδότης λειτουργεί χωρί να πληρώνει του εργαζόμενου, χωρί να πληρώνει ασφαλιστικέ φορέ, πιθανότατα χωρί να πληρώνει και φόρου. Προσπαθεί να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα απέναντι στους άλλου παραβιάζοντα mm -hmm. την νομοθεσία. Είναι μία συζήτηση να δούμε του κανόνε πώ πρέπει να τους ρυθμίζουμε. Είναι ένα δεύτερο, κα... ένα δεύτερο πλαίσιο, κάποιο να νομίζει ότι παραβιάζοντας τους κανόνες μπορεί να έχει πλεονέκτημα. Και άρα νομίζω ότι ε, μέχρι στιγμή οι καταγγελίε δείχνουν ότι αποδίδουν. Δηλαδή, οι καταγγελίε μπορεί να φέρουν αποτέλεσμα mm -hmm. σε πάρα πολλά παραδείγματα. Πέρσι, παραδείγματο χάρη με το, με το ζήτημα του δώρου, σε περισσότερο από 60% των περιπτώσεων που υπήρξαν καταγγελίε δεν είχε καταβληθεί Το δώρο, μετά από την παρέμβαση τη επιθεώρηση εργασία, αμέσω καταβλήθηκε το δώρο. Mm. Κάποιε υποθέσει αντικειμενικά πήρανε τη δικαστική οδό, το γνωρίζετε αυτό. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Ε, επειδή πολλοί, κάποιοι, όχι πολλοί, κάποιοι κάνουν δίνει το δώρο και κρατάει του μισθού. Mm -hmm. Δηλαδή σου δίνω το δώρο που είμαι υποχρεωμένο και σου καθιστερώ το μισθό δύο μήνε, τρει μήνε και ούτω καθεξή. Εδώ υπάρχει σκέψη πώ αυτό το φαινόμενο θα περιοριστεί γιατί. Στην περίοδο κρίση μπορώ να το καταλάβω, αλλά πολλοί το έχουν κάνει πλέον φάμπρικα αυτό. Στο ζήτημα των μισθών, έχουμε ψηφίσει ήδη μια σειρά από, από διατάξει. Η τελευταία αφορούσε το κομμάτι στις εργολαβίες. Όπου τι είχαμε, είχαμε mm. μια μητρική εταιρεία που ανέθετε σε έναν εργολάβο. Μετά, μπορεί ο εργολάβος να ανέθετε σε έναν υπεργολάβο και μπορεί καθές να, να φανταστεί μια λυσίδα mm. που τελειώνει κάπου λίγο πριν, λίγο πριν τον ορίζοντα. Ο τελευταίο υπεργολάβο έριχνε πιστόλι και με έναν απλήρωτη εργαζόμενοι. Αυτό το οποίο έχουμε κάνει είναι ότι πλέον υπάρχει συνευθύνη σε όλη την αλυσίδα. Δηλαδή, φταίει και η μητρική εταιρεία. Όλο. Άρα, λέμε ότι είναι πρόβλημα του εργοδότη, γιατί εσύ συνεργάστηκε mm -hmm. με προβληματικό εργολάβο. Οι εργαζόμενοι θα πάρουν του μισθού του και μετά θα πάει η μία εταιρεία την άλλη. Το άλλο που έχουμε κάνει για τα δουλευμένα είναι η διαταγή πληρωμή, όπου μπορεί ένα εργαζόμενο με εξοδικαστική διαδικασία μέσα σε ένα μήνα να δεσμεύσει τα ταμεία τη επιχείρηση και άρα με δικαστική απόφαση mm -hmm. να πάρει κατευθείαν του μισθού του και. Δεν ξέρω αν θυμάστε εκείνη την ε, μία διανόητη, ας μου επιτραπεί η φράση από στο Αρίου Πάγω, ότι η, η, η μη καταβολή δεδουλευμένων δεν συνιστά βλαπτική μεταβολή ε, της σύμβαση. Αναγκαστήκαμε, νομοθετήσαμε ότι η μη καταβολή δεδουλευμένων αφορά ε, ε, βλαπτική μεταβολή της σύμβαση, άρα στοιχειοθετεί απόλυση. Mm. Και όλα τα δικαιώματα που έχει απόλυση, άρα mm. ο εργαζόμενο mm. πηγαίνει αυτομάτω. Αυτό δεν το ήξερα. Είχα μείνει στο πρώτο κομμάτι τη είδηση. Όχι, έχει νομοθετηθεί, νομοθετηθεί, έχει νομοθετηθεί και άρα yeah, ο εργαζόμενο γράφεται αμέσω στον ΟΑΕΔ Παίρνει αμέσω επίδομα ανεργία και διεκδικεί και την ε, ε, αποζημίωση mm -hmm. απόλυση. Να σα ρωτήσω, ε, τώρα είναι γενικότερο χώρο του Υπουργείου, αλλά πώ πάμε με το κομμάτι τη ανεργία, δηλαδή σε τι νούμερο είμαστε. Στο, με βάση τα τελευταία στοιχεία τη ε, Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, τον Αύγουστο είμαστε στο 18,9. Ναι. Υπενθυμίζω ότι ο Αύγουστο του 14 ήταν στο 26,3. Δηλαδή μιλάμε για μία μείωση αυτή Ποιος την περίοδο. Αυτό είναι ο τόπο που έχετε εσεί ε, στο δικό καφέ, αυτό που λέμε τη εργασία. Mm -hmm, mm -hmm ή τουλάχιστον και το όνειρο που λέγαμε, ναι. να το πιάσουμε που λέμε. Ποιο είναι το νούμερο που στην σεζόν αυτή θα θέλατε Τ να. Τα, τα στοιχεία δείχνουν αυτό έχει κλειδώσει ότι έχουμε, έχουμε κλειδώσει ένα αριθμό μείωση ανεργία που ξεπερνάει ελάχιστα το 2% το έτο. Mm -hmm. ε, νομίζω ότι ο, ο πραγματικό στόχο θα ήταν αυτό το 2% να καταφέρει να το κάνει, ε, να, να το τσιμπήσει όσο περισσότερο γίνεται, να προσεγγίσει mm -hmm. ε, προ το 3%. Και αυτή η μείωση τη ανεργία δεν απλά ανεργίας, είναι απλά μείωση τη ανεργία, είναι αύξηση τη Δηλαδή, από το 2014 από το μέχρι σήμερα έχουμε περισσότερε από 300.000 καθαρέ νέες θέσεις εργασία mm -hmm. στον ιδιωτικό τομέα. Με καθαρέ σχέσει εργασία, ε, το 70% είναι πλήρης, το 30% είναι, είναι μερική. Πάντω, καθαρέ σχέσει εργασία. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Mm. Ε, αυτή η μείωση τη ανεργία έχει πολλαπλασιαστικά θετικά ωφέλη. Δηλαδή και, και στην κοινωνική ασφάλιση έχει πάρα πολύ σημαντικά ωφέλη. Δηλαδή πολλέ φορέ μιλάμε για, πλέον για τα καλά νούμερα που έχει ο ΕΦΚΑ που ήταν και. Ε, καλά, Ο ΕΦΚΑ η, η, η δημοσιονομική ωραία, ασπίδα. Ο, ο ΕΦΚΑ ήταν το χαρτί που κέρδισε με την παρτίδα. Ήταν η δημοσιονομική ασπίδα για να μην προχωρήσουνε. Mm. Οφείλεται κυρίω στο ότι έχει αυξηθεί η απασχόληση στη μισθωτή εργασία. Ωραία. Ένα τελευταίο θα ήθελα να ρωτήσω για του εργάτε γη τι γίνεται. Δηλαδή είχαμε Μανολάδες και άλλα τέτοια περιστατικά ε, Έλληνες και ξένους εργάτες προφανώς, προφανώς, προφανώς. και εγώ θυμάμαι ότι και η κυρία η τελευταία ε, όχι ευχάριστη, μάλλον πολύ δυσάρεστη η ιστορία που είχαμε στη Μανολάδα πάλι που κάηκαν τα παραπλήγματα όλα ήταν εκεί, πήρατε θέση το Υπουργείο ήταν εκεί mm -hmm, δηλαδή mm -hmm. και η κυρία Αξιόγου νομίζω τέλειωσε η είδηση Έχουμε κάτι που μπορούμε να πούμε από τότε μέχρι σήμερα. Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι ε, μέσα στο επόμενο δίμηνο θα έχει κυρωθεί η Σύμβαση 129 που ήταν μια θεσμική ανεπάρκεια της ελληνικής διοίκησης επειδή δεν είχε κυρώσει την 129 Διεθνή Σύμβαση Εργασίας. Mm -hmm. Είχες πολύ μεγάλα ελέμματα, ελλείμματα στο θεσμικό κομμάτι. Του με την κύρωση αυτή τη σύμβαση, αλλάζει όλη η δομή τη επιθεώρηση εργασία και πλέον η επιθεώρηση εργασία μπαίνει με πολύ πιο δυναμικό τρόπο μέσα στο κομμάτι που ονομάζουμε ε, εργάτε γη. Δεν είναι μια τυπική διαδικασία, δηλαδή, όλο αυτό το διάστημα έχουν mm. γίνει εκπαιδευτικέ ε, συναντήσει Ελλήνων επιθεωρητών με επιθεωρητέ τη Πορτογαλία, που είναι μια χώρα που έχει λύσει το συγκεκριμένο ζήτημα, δηλαδή, έγινε και ομάδα εργασία και ταξίδι και επιθεωρήσεις mm. σε χώρους στην Πορτογαλία, ακριβώ για να πάρουμε αυτή την τεχνογνωσία. Άρα νομίζω το 2019 θα είναι η χρονιά που επιτέλους κλείνουμε αυτή τη μαύρη τρύπα με τον πιο οριστικό τρόπο, στο mm. κομμάτι το ελεγκτικό, ε, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Mm -hmm. Αυτό αφορά και, ασφαλιστικά ταινία, οι εργάτες, οι προφανώς. Τα, προφανώς. και στα ασφαλιστικά μας ταμεία, διότι οι εργάτε γη και οι στα ασφαλιστικά ταμεία και μιλάω ιδιαίτερα για του κοινούς εργάτες. Το πάτε για δήμαρχο. Ε, δεν γνωρίζω κάτι ακόμα. Άμα γνωρίζετε, θα μα το πείτε. <laughs> <laughs> ναι, νομίζω ότι δεν δε θα μείνει κρυφό. Ή, τουλάχιστον <laughs> ναι. φαντάζομαι ότι αυτό είναι ο σχεδιασμό. Ακούστηκε το όνομα πάρα πολύ έπαιξε. Το, 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 το γνωρίζω ότι συζητιέται, αλλά ξέρετε κι εσεί πολύ καλά ότι σε αυτά τα ζητήματα δεν είναι προσωπική απόφαση. Είναι, είναι συλλογικό σχεδιασμό. <laughs> και ο καθένα οφείλει να, το φε, είναι, να διάξει, τον τώρα, σέβεται αυτό το συλλογικό ωραία, σχεδιασμό. Δεν δε, δε μας μα βλέπει κανεί. <laughs> στο, στο, στο σχεδιασμό, βεβαίω, γνωρίζοντα πρόσωπα και πράγματα από το χώρο, Υπάρχει το κομμάτι τη ευγένεια, τουλάχιστον. Δηλαδή, δεν ανακοινώνεται ξαφνικά και το μαθαίνετε και εσεί από τι εφημερίδε. Ναι. Όχι. Υποθέτω ότι δεν θα το μάθω από τι εφημερίδε. Δεν νομίζω θα γίνει κάτι τέτοιο. Ναι. Οπότε, ρωτώ απλώ αν έχει γίνει μια κουβέντα ή. Αν θέλετε αυ, να απαντήσετε. Αυ, αυτό το οποίο έγινε είναι ότι η θελετε να απαντησετε Επιτροπή ανακοινώθηκε επίσημα ότι στο συγκεκριμένο ζήτημα. Η, η παράταξη στην Αθήνα, η ανοιχτή πόλη, θα κάνει κάποιε διαδικασίε. Αυτέ οι διαδικασίε θα φέρουν μία πρόταση στον γραμματέα τη κεντρική Επιτροπής και, και με συλλογικό τρόπο θα, θα αποφασιστεί. Εκεί mm -hmm. βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Mm -hmm. Θα σε ενδιαφέρει, Σα. Να πω κάτι, ε, να πω επί προσωπικού. Αν η, δεν κάνω λάθο, έχετε μεγαλώσει τα σεπόλια. Ναι, σεπόλια. <laughs> <laughs> η επιλογή. Ε, να είστε στο Υπουργείο Εργασία από τα πράγματα που δείχνουν και από συνεργάτε ότι έχετε μια καλή πορεία. Δηλαδή, τη δώσατε τη μάχη. Θα μου πείτε, όπου και να σα έβαζε το κόμμα, τη μάχη θα τη δίνατε. Αυτό το ερώτημα βάζω, δηλαδή, αν συνυπολογίζονται και αυτά, mm -hmm. δηλαδή τα ανοιχτά μέτωπα που έχει σήμερα η κυβέρνηση στο mm -hmm. μεγάλο θέμα που είναι το εργασιακό ασφαλιστικό, με την ε, κυρία Ξιόρκου και τον κύριο Πετρόπουλο και με εσά, και αν υπάρχει αυτή η πολυτέλεια. Αυτό στο τέλο τη μέρα γνωρίζετε και εσεί ότι σε μια οργανωμένη πολιτική δύναμη θα το κρίνουν ο γραμματέα και ο πρόεδρο. Mm -hmm. Δεν είναι δικιά μου απόφαση. Τον πάω έτσι, τον πάω. Αλλιώ <laughs> δεν μπορώ να σήμερα <laughs> σε αυτό το κομμάτι. Εντάξει, κλείνουμε την κουβέντα αυτή. Έτσι λίγο ακόμα στο πιο πολιτικό. Η, η μάχη έλεγα πριν με τον Μανώλη και με την Αμαλία, την Κάτζο και τον mm -hmm. κοτάκι. Ε, για να μην. είναι οι ευρωεκλογέ και οι τοπικο εκλογέ που θα κρυθούν πάρα πολλά πράγματα ένα από τα πράγματα που θα κρυφθούν είναι όχι μόνο τι ποστά θα πάρει η αριστερά και οι άλλε δυνάμει αριστερά, αλλά και πόσο θα πιεστεί το άλλο κομμάτι, αυτό που λέμε το ακροδεξιό κομμάτι, και δεν βάζω μέσα βεβαίω τα κόμματα του παραδοσιακού δημοκρατικού τόξου. Πιστεύετε ότι έχει ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα τα εργαλεία αυτά ώστε να έχει μια πολύ καλή πορεία στο κομμάτι των ευρωεκλογών και κατά τη γνώμη σα, ποιο πρέπει να είναι το αφήγημα που θα πρέπει να βγει ο πολιτικό χώρο στη μάχη αυτή. Γιατί είναι άλλο το κομμάτι αυτό και άλλο το κομμάτι των εθνικών εκλογών. Είναι εντελώ διαφορετικό. Δηλαδή, μπορεί ένα να ψηφίσει το Α κόμμα στι ευρωεκλογέ. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι ψήφο διαμαρτυρία σε ευρωεκλογέ. Είναι πιο απελευθερωμένη ψήφο. Και άλλο κόμμα να ψηφίσει στι εθνικέ εκλογέ. Δυστυχώ στι ευρωεκλογέ και ήταν ένα ζήτημα που πάντα το έθετε η αριστερά ότι ε, ένα κρίσιμο για την ίδια την ψήφο θα ήταν το ίδιο το Ευρωκοινοβούλιο να έχει περισσότερε αρμοδιότητε. Γιατί για αν συζητήσουμε σήμερα για την άνοδο τη ακροδεξιά σε όλη την Ευρώπη, δεν είναι ένα ελληνικό φαινόμενο, αυτομάτω πρέπει να συζητήσουμε για δύο ανεπάρκειε. Και η μία είναι η ανεπάρκεια συνολικά του ευρωπαϊκού μοντέλου. Mm -hmm. Και η δεύτερη είναι τα διέξοδα που γέννησε η νεοφιλελεύθερη πολιτική. Άρα, αν κάποιο μου έλεγε σε μία φράση να βάλω μία σύνδεση, θα έλεγα ότι τα ζητήματα τη εργασία σήμερα συνδέονται με τα ζητήματα των κοινωνικών ανισοτήτων και άρα το ζήτημα τη δημοκρατία. Είναι, είναι πολύ κεντρικό αυτό το ερώτημα. Και άρα ποτέ δεν θα έλεγα ότι δυνάμει του παραδοσιακού πολιτικού κόσμου ε, έχουν άλλου είδου σχέση με την άκρα δεξιά, αλλά η αποτυχία στι πολιτικέ που ακολουθήσαν, ειδικά mm. στα ζητήματα τα εργασιακά και τα κοινωνικά, έδωσε πάρα πολύ χώρο και ανοχή στην Αυτό άκρα είναι δεξιά. Είναι ατζέντα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όμω, ε, που λέει, δεν είναι το μεγάλο θέμα. Είναι ατζέντα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία διαμορφώνεται από συγκεκριμένου πολιτικού σχετισμού. Mm. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το γεγονό ότι στην Ισπανία και στην Πορτογαλία Προσπαθεί να διαμορφωθεί ένα διαφορετικό μοντέλο και αυτό το μοντέλο συνομιλεί με την Ελλάδα, μπορεί να αποκτήσει μια δυναμική. Mm -hmm. Το ζήτημα είναι αν θα δώσουμε χώρο και δυναμική σε αυτή την κατεύθυνση ή αν θα κάτσουμε παρατηρώντα την άκρα δεξιά, όχι απλά να ανεβαίνει, αλλά να αναγκάζει και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα να μετασχηματίζεται και να συνομιλεί, mm -hmm. να υιοθετεί ατζέντα. Και το, το, βα, το βασικότερο πρόβλημα είναι ότι αν κάποιο πιστεύει ότι με το να πουλήσει ε, πατριδοκαπιλία και ασφάλεια θα κερδίσει. Η, 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 όλη η ιστορία δίνει ότι ο κόσμο αυτήν την ατζέντα θα την αγοράσει από τον αυθεντικό τη εκφραστή. Mm -hmm. Και αυτό ο εκφραστή δεν θα είναι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Σα ευχαριστώ που καρδιά. Εγώ σα ευχαριστώ. Και αφιερώνω σε όλου εσά, γιατί ακολουθεί θέμα το οποίο πιστεύω θα σα αρέσει. Αυτό το κομμάτι με έναν αγαπημένο μα, ίσω από του πιο αγαπημένου, τουλάχιστον δικού μου Έλληνε συνθέτε. Ο οποίο έρχεται να. και ήρθε πολύ νεαρό τότε να συναντηθεί με έναν εξαιρετικό ποιητή τη χώρα. Ακούστε, θα καταλάβετε.